και κύριοι, καλησπέρα σας από το Κίεβο. 62ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision, επεισόδιο τελευταίο, ο μεγάλος τελικός. Την τελευταία φορά που ο διαγωνισμός βρέθηκε στο Κίεβο, η Ελλάδα κέρδισε. Ήταν το μακρινό 2005. Ήταν η χρονιά που η Έλενα Παπαρίζου έγραψε ιστορία. Η πόλη που μας φιλοξενεί έχει μακρά ιστορία. Τις μέλης της όχθης του Δνίπερου, Δνίπρο στα ρώσικα, Δνίπρο στα ουκρανικά, αποτέλεσε έναν από τους σταθμούς της εμπορικής οδού των Δαράντων, ήταν πρωτεύουσα του κράτους των Ρώσ. Το πέρασμα των Μογγόλων και η ταυτόχρονη άλωση της Κωνσταντινούπολης εκμυδένισαν την ισχύ του Κιέβου, που χρειάστηκε να περιμένει την ρώσικη βιομηχανική επανάσταση για να ξαναδεί μέρες ακμής. Και μετά την ολοσχερή καταστροφή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ξαναστήθηκε στα πόδια της και έγινε η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σοβιετικής Ένωσης. 140 χιλιόμετρα νοτίως του Τσέρνομπιλ, σήμερα το Κίεβο έχει εμφανεί τα ίχνη 1500 χρόνων ιστορίας, από την εποχή των παντοδύναμων Ρώσ του Κιέβου ως τη μετασοβιετική αναγέννηση της πόλης, μέσα από εκπληκτικές εκκλησίες, τα μοναστήρια της Ανατολής, τις λαμπερές επαύλες του 19ου αιώνα, αλλά και τα σοβιετικού τύπου κτηριακά συγκροτήματα, τα λεγόμενα σπιρτόκουτα.